Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε εδώ. Οφείλουμε να πούμε ότι τουλάχιστον εγώ όσες φορές χρειάστηκε κάτι από το Υπουργείο σας, πάντα βρίσκουμε τις πόρτες σας ανοιχτές και εσάς και του αναπληρωτή Υπουργού. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί μας διευκολύνει απίστευτα. Τα προβλήματα, τα περισσότερα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, τα γνωρίζετε πολύ καλά, τα έχουμε συζητήσει και πολλές φορές κατευθείαν, έχουν υποθεί και από τους προαναλίσταντες. Εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο σε αυτό που είπε και ο κύριος Καλατζής. Εμείς, κύριε Υπουργέ, είμαστε εγώ προσωπικά είμαι νέα δήμαρχος. Παρότι είχα άλλες δύο θητείες τοπική αυτοδιοίκηση, είμαστε δήμαρχοι οι οποίοι ήμασταν δύο χρόνια κλεισμένοι μέσα στα γραφεία μας λόγω COVID. Κάναμε όλα ό,τι ήταν δυνατό για να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση αυτού του πράγματος. Και τώρα καλούμαστε να πούμε και να αποδείξουμε την αξία μας ως δήμαρχοι, ενώ όλα τα πράγματα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι παγωμένα. Να σας πω ότι τρία έργα στο Δήμο μου σηκωθήκαν και φύγαν οι εργολάβοι. Έχουν αυξηθεί όλες οι τιμές. Δημοκρατούμε και δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσουν έργα. Η καθημερινότητα είναι τραγική. Είμαστε δήμοι που δυστυχώς αντιμετωπιζόμαστε με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά όπως κάποιοι δήμοι των Αθηνών, για παράδειγμα, που έχουν τελείως διαφορετικά προβλήματα. Εμάς εδώ η καθημερινότητά μας, κύριε Υπουργέ, είναι δυσβάσταχτη. Το καλοκαίρι δεν έχουμε νερό, το χειμώνα πλημμυρίζουμε, οι δρόμοι πέφτουν και ταυτόχρονα είμαστε και περιαστικοί δήμοι που δεν λαμβανόμαστε πουθενά υπόψη μας. Ένας περιαστικός δήμος είναι ένας δήμος ο οποίος έχει τεράστια περιθώρια ανάπτυξης. Δηλαδή τρέχουν πράξεις εφαρμογή σχεδίων, επεκτάσεις κτλ. Δυστυχώς, η περιαστική δήμη δεν είναι ειδική κατηγορία όπως είναι η ορεινή δήμη ή η νησιωτική δήμη. Έχουν άλλα προβλήματα και πρέπει να τα δείτε και πρέπει να προτεραιοποιούμε και έργα στα οποία τώρα δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση. Επεκτάσεις σχεδίου πόλεως. Πώς θα τα κάνουμε αυτά, πώς θα φτιάξουμε τους δρόμους, δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα που να μπορούμε να πάρουμε χρήματα για αυτά. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι στο επόμενο διάστημα θα υπάρξουν χρήματα για την καθημερινότητα, κύριε Υπουργέ. Είναι πραγματικά δυσβάστατη. Και οι αναπροσαρμογές των τιμών. Δεν μπορούμε να αναθέσουμε ένα μικρό εργάκι, διότι με τις τιμές του 17 δεν έρχεται να το παραλάβει κανένας εργολάβος. Και μένουμε έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ή θα χρωστάμε, ή δεν θα γίνει κάποιο έργο. Ευχαριστώ πολύ.